Κύριε Καμινογεράκη, προφοριακό το Αγίου Νικολάου, ένα θέμα για δύσκολου λύτε. Πραγματικά σήμερα είχαμε την πρώτη συνεδρίαση τη Δημοτική Επιτροπή Κυκλοφορία του Δήμου Αγίου Νικολάου. Είναι ένα όργανο, μια επιτροπή, η οποία έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα προ το Δημοτικό Συμβούλιο και προ τη Δημοτική Επιτροπή. Ε, προσωπικά να ευχαριστήσω αυτή τη στιγμή όλα τα μέλη τα οποία παραβρέθηκαν. Ήταν ε, μια δεκαπενταμελή ε, η παρουσία ανθρώπων εδώ απόψε, τουλάχιστον τα μέλη τη Επιτροπής, τα οποία πραγματικά έδωσαν τέσσερι ώρε από τον χρόνο του mm. για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπω είναι η πεζοδρόμηση, η περιοδική απαγόρευση των οχημάτων σε συγκεκριμένο τομέα τη πόλη του Αγίου Νικολάου. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και με του μελετητέ του συγκοινωνιολόγου να καταθέσουμε μία πρόταση, η οποία μετά από την αποψενή συζήτηση κατατέθηκαν κάποιες παρατηρήσεις οι οποίες πραγματικά εμένα με ενθουσίασε ο ζήλο όλων αυτών οι οποίοι αναφέρθηκαν σε αυτές τις παρατηρήσεις και φαίνεται από αυτό το ενδιαφέρον προς όλους, αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι όλοι θέλουμε να αλλάξει το τοπίο στην πόλη του Αγίου Κολάου και σιγά σιγά και στα άλλα σημεία και στι άλλες περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου γιατί αυτή η απόφαση η οποία έρχεται σιγά σιγά να πάρθει και να εφαρμοστεί στην πόλη του Αγίου Νικολάου θα είναι ο αρωγός, θα είναι αυτή η οποία θα δώσει κίνητρα για πεζοδρομήσεις και σε άλλες περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου. Να πούμε ότι επιτυχία σήμερα ολοκληρώθηκε μια πρώτη φάση αυτή τη διαδικασία. Έπετε η συμπλήρωση των παρατηρήσεων από τον μελετή, να έρθει στο τοπικό συμβούλιο του Αγίου Νικολάου και μετά να ανασαχθεί για ζήτηση ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί μπορεί να υπάρχουν κάποιε αλλαγέ έπειτα των σημερινών αποφάσεων επιτυχία. Έτσι ακριβώ. Παραβρέθηκε και ο μελετητή με τηλεδιάσκεψη στην απόψινή συνεδρίαση. Κατέγραψε όλε τι παρατηρήσει, το ανέφερε και ο ίδιο στο τέλο. Θα τι αξιολογήσει, θα καταγραφούν στο, στη μελέτη την οποία θα επικαιροποιήσει. Θα έρθει στη συνέχεια στο τοπικό συμβούλιο του Αγίου Νικολάου, στη Δημοτική Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει την Τρίτη συγκεκριμένα. Και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητηθεί η ολοκληρωμένη μελέτη. Η οποία θα έχει καταρτιστεί από τον μελετητή και εκεί θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συνέχεια αυτή τη προτάσεω. Είστε, λοιπόν, αισιόδοξοι ότι στα μέσα του, ε, ε, του μήνα Ιούνιου, έω τα τέλη του μήνα Ιούνιου, θα δούμε σωστέ παρεμβάσει να υλοποιούνται στο κέντρο τη πόλη του Γενικολάβου. Σύμφωνα με τη μελέτη και την πρόταση, η έναρξη είναι 15 Ιουνίου μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου η εφαρμογή και για τις ώρες 6 το απόγευμα μέχρι 12 το βράδυ. Σίγουρα ο χρόνος είναι λίγος μέχρι 15 Ιουνίου, αλλά και τις 15 Ιουνίου να μην προλάβουμε, σίγουρα με τις απαιτούμενες διαδικασίες που θα ακολουθηθούν από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και συνέχεια την έγκριση της αποκεντρωμένης, θα φτάσουμε σε ένα σημείο να εφαρμόσουμε όσο το δυνατόν συντεμότερα τη βέλτιστη πραγματικά πρόταση, την οποία είμαι πολύ αισιόδοξο ότι θα αγκαλιάσει ο συμπολίτη μα, ο επισκέπτη μα, γιατί με τον τρόπο αυτόν θα δώσουμε αναβάθμιση στην ποιότητα ζωή των πολιτών, θα αναβαθμίσουμε το δημόσιο χώρο και ο στόχο τη παρούσα Δημοτική Αρχή είναι αυτό. Και εγώ προσωπικά θα το στηρίξω. Και να θυμάστε, αυτή τη στιγμή, την επόμενη χρονιά, θα αγκαλιάσει ακόμα περισσότερο ο, είτε ο συμπολίτη μα είτε ο επισκέπτη τέτοιου είδου ε, προτάσει.